Με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει στους 30 βαθμούς Κελσίου, τους νοτιάδες να πνέουν ενισχυμένοι και την ατμόσφαιρα να παρουσιάζει αυξημένη συγκέντρωση σκόνης, το σκηνικό στη Βόρεια Κρήτη έμοιαζε σήμερα αφρικανικό. Χθες το βράδυ είχε 9 μποφόρ 10. Οι νοτιάδες προκάλεσαν άνοδο της θερμοκρασίας σε επίπεδα καλοκαιριού, καθώς τις νυχτερινές ώρες χθες καταγράφηκαν τιμές ακόμη και πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου. Ενδεικτικά, στα Μάλια και στο Σύσι, η θερμοκρασία έφτασε στους 31 βαθμούς, στα Χανιά στους 30, στη Νεάπολη ο υδράργυρος καρφάλωσε στους 29 βαθμούς, στους 27 στο Ηράκλειο, στους 26 στο Ρέθυμνο. Στα νότια, ο θερμός τομέας μας επηρεάζει κυρίως με νοτιάδες, υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως για τα βόρεια του νησιού, ενώ την ίδια ώρα γίνεται και σημαντική μεταφορά σκόνης, ευτυχώς βέβαια στα υψηλά στρώματα της ατμόσφαιρας, προκαλώντας αυτή τη θολότητα. Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της Κρήτης από χθες το απόγευμα κλήθηκαν σε δεκάδες περιστατικά κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών. Από τους θυελώδεις ανέμους έσπασαν κλάδια δέντρων σε πολλά σημεία, ακόμη και μέσα στις πόλεις. Ο νοτιάς έσπασε όλα, τα κάνει κομμάτια. Και εμείς τα μαζεύουμε. Μεταβολή στο σκηνικό του καιρού προβλέπεται από απόψε, οπότε οι άνεμοι στρέφονται σε νοτιοδυτικούς με ένταση 5 έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία επανέρχεται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Παίρνει σειρά η δυτική άνεμη, ενώ την ίδια ώρα αποχωρεί η θερμή αέρια μάζα και έτσι θα έχουμε και την πρώτη πτώση της θερμοκρασίας. Για την Τρίτη λοιπόν από νωρίς το πρωί περιμένουμε ότι οι άνεμοι θα είναι γενικά από δυτικές διευθύνσεις, θα ενισχυθούν όμως πολύ γρήγορα από τις πολύ πρωινές ώρες της Τρίτης και θα διατηρηθούν μέχρι και τις απογευματινές βραδινές ώρες. Περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας με ταυτόχρονη εξασθένιση των ανέμων προβλέπεται για την Τετάρτη, ενώ οι ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας θα είναι κοντά στους 12 βαθμούς Κελσίου. Από την Πέμπτη οι νοτιάδες και οι σκόνοι κάνουν ξανά την εμφάνισή τους.